Μετά από το σχετικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Star, φαίνεται ότι ο Δήμος του Παναναιστίου θα διευρύνει την προσπάθεια στήριξης της δεκαμελούς οικογένειας στην Αδριανή. Όπως τόνισε ανάμεσα στα άλλα μιλώντας στην τηλεόραση του Star ο κύριος Καγιάγλου, ο Δήμος ήδη έχει βοηθήσει την οικογένεια και θα το πράξει για άλλη μια φορά έτσι ώστε να στηρίξει τα μέλη της. Είναι δημότε μας, είναι καλή οικογένεια, έχασαν και το γιο του σε ατύχημα. Ο άλλος ο γιος μπερδεύτηκε κάπου και καλό παιδί είναι, το ήξερα, είναι δημότης μας. Είναι στη φυλακή, αν μου δοθεί χρόνος και εκεί θα ασχοληθώ να τον βγάλουμε, γιατί δεν είναι εγκληματίας. Τους βοηθάω κατά καιρούς και από το τσέπη μου αξίζει τον κόπο. Από τη στιγμή που έμαθα από τον κόσμο ότι κάνατε ένα ρεπορτάζ, τους βοήθησατε πάλι. Χθες τους έστειλα από το catering που πάει για τους λαθρομετανάστες φαγητό. Σήμερα θα τους έφερε 10 μερίδες φαγητό. Επιπλέον θέλουμε να μαγειρεύουμε κι εμείς τώρα στην Πλατανιά με κάποιες οικονομίες που είχαμε, όχι ο Δήμος. Αλλά ο Δήμος λέει να κάνει αυτό το μαγειρίο για να μπορέσουμε, αν δικαιούμαστε και αν ο Επίτροπος πληρώνει τα χρήματα, να βάλουμε καμιά 6-7 χιλιάδες για να δίνουμε σε αυτές τις άπορες οικογένειες. Εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα στο Δήμο σας, άρχισε να αποκτά διαστάσεις αυτό το ζήτημα. Όχι, δηλαδή των ανθρώπων που δεν έχουν. Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται κυρίως. Εδώ και 3-4 χρόνια παίρναμε από το φαγητό του Δήμου, του Μητροπολίτη. Από το συσίτιο στους 12 Αποστόλους. 12 Αποστόλους. Πάλι δεν μας είπαν να μην πάρουμε, αλλά θέλουμε να μην είμαστε φορτισμένοι εκεί πάνω και θέλουμε να κάνουμε ανεξάρτητο. Δεν είναι όμως πολλά τα άτομα. Μπορεί να ακούγεται, αλλά δεν είναι πολλά άτομα. Και ξέρετε, στα χωριά, στο καφενείο λένε γιατί τον πάτε, εκείνον έχει λεφτά στην τράπεζα. Μεταξύ τους συζητάνε κάποια πράγματα που μας πειράζουν και απαντάμε εμείς. Εμείς κοιτάζουμε να είμαστε κοντά στον πολίτη, σε αυτόν που έχει ανάγκη το γεύμα.